Ένα Μακάμπι Ρεάλ έχει πάντοτε ξεχωριστό ενδιαφέρον λόγω του ονόματος και του ειδικού βάρους των δύο μονομάχων, πόσο μάλλον τώρα που μπαίνουμε στην τελευταία στροφή της Ευρωλίγκας και η κάθε μία από τις δύο για τους δικούς της διαφορετικούς λόγους θέλει να πατήσει τον γκάζι. Η Μακάμπι για να κλειδώσει τη συμμετοχή στα play-offs και η Ρεάλ για να βρει επιτέλους ρυθμό, διότι το τελευταίο δίμηνο μην κοροϊδευόμαστε, είναι σκιά του εαυτού της. Τι ισχύει επιμέρους? Η Μακάμπι ναι μεν είναι μία έτσι μία αλλιώς, όμως την έδρα της, το τελευταίο δίμηνο τουλάχιστον, είναι αρκετά αξιόπιστη. Έχει 5 στα 5 στο Τελαβίβ, ξεκινώντας από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 20 του Γενάρη, με την άμυνά της αυτά τα παιχνίδια να είναι ένα άρμα μάχης αρκετά ισχυρό. Να αναλύσει τα δύο τελευταία παιχνίδια, ανοίγουμε μια παρένθεση, 38 πόντοι, 6 στα 11 τρίποντα, αλλά και 6 ασίστ συνολικά. Απ' την άλλη, η Ρεάλ έχει ξεχάσει ταπεινή νίκη μακριά από τη Μαδρίτη. 4 σερί αποτυχίες, τελευταία νίκη 28 Γενάρη με τη Μονακό, και το χειρότερο από όλα είναι το εξής. Πάει πάντα στο ρυθμό του αντιπάλου. Δέχτηκε 93 στην Ήτα Σόκ, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, από την Εφές. Είχε χάσει σε έναν εντελώς διαφορετικό ρυθμό, δεχόμενη δηλαδή μόλις 65 πόντους από τον Αστέρα. Σταθερές, πού είναι ακριβώς αυτή?